Η συζήτηση που ακολουθεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλεντερίδη, γεωπολιτικός αναλυτής στην εφημερίδα Δημοκρατία. Και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη μας περιμένει ο επίτιμος αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο κύριος Μανούσης Παραγιουδάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Παραγιουδάκη. Γεια σας, κύριε Παραγιουδάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και πρώην Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Φραγκούλης Φράγκος. Στρατηγέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασοπούλου. Καλημέρα, κύριε Αρχηγέ, κύριε Οικονόμου, κύριε Καλεντερίδη. Καλημέρα, κύριε Κοτσουδή. Ξεκινάμε με τον αρχηγό, τον κύριο Παραγιουδάκη. Να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε πρώτα απ' όλα, κύριε Παραγιουδάκη. Βλέπουμε έχουν τρέξει πολλοί εξελίξεις. Ακούγοντας και τον αρχηγό ΓΕΝ χθες να λέει ότι πρέπει να έχουμε μόνιμη στρατιωτική παρουσία πλέον στην Κρήτη, να κατέβουμε πιο νότια. Τι μήνυμα στέλνουν τώρα όλα αυτά για σας? Κοιτάξτε, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπαμε, την ψυχραιμία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα είμαστε απολύτως έτοιμοι. Πάρα πολλά ακούγονται καθημερινά και ακόμα και σήμερα όσοι εκλεκτοί καλεσμένοι σας μίλησαν. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών προχθές γυρνώντας από την Αίγυπτο, ότι όχι να απαξιώσω τη σπουδαιότητα των θεμάτων, αλλά να μην μπούμε και σε μια πολεμική ατμόσφαιρα. Δεν ήξερα ότι σήμερα θα έχω δει στον ίδιο χώρο δύο εκλεκτούς συναδέλφους, τον κύριο Φράγκο που είχα την ευκαιρία ως αρχηγός ΓΕΘΑ να τον έχω ακόλουθο άμυνα στην Άγκυρα επί 3 χρόνια και να κυριολεκτικά να ψάχνει και να βρίσκει τα πάντα. Ωστόσο, και να μας ενημερώνει. Ωστόσο, αρχηγέ, εγώ γιατί σας ρωτώ, γιατί υπάρχει εκτίμηση ότι είμαστε σε μια άλλη φάση πια με την Τουρκία. Έχουν ανέβει οι προκλήσεις Τουρκίας, έχουν φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Γι' αυτό οι εκτιμήσεις που γίνονται και από εσάς βεβαίως και από όλους τους ειδικούς με τους οποίους συνομιλούμε, περάσαμε σε μια πιο επικίνδυνη φάση. Είναι έτσι? Ναι. Ήταν φυσικό να έχουμε μια πρόοδο της επικινδυνότητας και πρόοδο των προκλήσεων. Αλλά πιστεύω τα ίδια θα δουν και οι συνάδελφοι. Τίποτα δεν είναι καινούριο. Ήταν σχεδόν αναμενόμενα όλα. Από την περίοδο που εγώ ήμουνα σχεδόν πριν 20 χρόνια στην ενέργεια, από τότε ακούγαμε για την αμφισβήτηση της Γάβδου. Και αυτοί ήταν λόγοι, γιατί μας έκαναν από τις αναγνωρίσεις και τις παραβιάσεις που έφταναν ως την Κρήτη των τουρκικών πολεμικών αεροπλάνων, καταλαβαίναμε ότι κάποιους σχεδιασμούς έχουν και μπορούσαμε να το δούμε αυτό. Αυτοί ήταν και οι λόγοι που προωθήσαμε στην Κρήτη. Μετά το σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης που προφανώς δεν αναγνωρίζεται από εμάς και έχει καταγγελθεί σε όλους τους τόνους, κύριε Παραγιουδάκη, πιστεύετε ότι ανοίγει ο δρόμος ώστε η Τουρκία να στείλει ενδεχομένως και νότια της Κρήτης πλοία για γεωτρήσεις? Μπορεί να το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα κατά την εκτίμησή σας? Ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω πως δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο αυτό που έκανε στην Κύπρο. Ξέρει καλά η Τουρκία, πρώτον, ότι ήδη η Ελλάδα πολύ σωστά, πολύ σοφά προημερών έκανε τις συμφωνίες αυτές με αυτές τους γίγαντες που ερευνούν και που ψάχνουν για τα πετρέλαια στην Νότια Κρήτη και ήδη έχουν γίνει συμφωνίες που βέβαια αφορούν την Αμερική και τη Γαλλία και την Ελλάδα, το ΕΛΠΕ. Επομένως δεν φαίνεται να είναι εύκολο να φτάσουν αυτά, προς την πλευρά αυτή. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική παρουσία είναι επιβεβλημένη νότια της Κρήτης κατά τη γνώμη σας σε αυτή τη φάση? Ναι, αυτό ούτε συζήτηση, γιατί όχι μόνο να είναι η παρουσία μας εκεί επιβεβλημένη, αλλά να είναι και κάπως ισχυρότερη η παρουσία μας και πιο εμφανής. Και αν θέλετε να σας πω, να σχεδιάσουμε σήμερα, ας πούμε, είδαμε ότι άλλη ναυτέξ έδωσε η Τουρκία ανατολικά της Κρήτης. Δηλαδή προσπαθεί να πλησιάσει προς αυτά τα μέρη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και μπορούμε να αυξήσουμε αυτές τις δραστηριότητες κι εμείς, που είναι δικαίωμά μας, που πρέπει να το κάνουμε. Εάν γίνει το παραμικρό πλευράς Τουρκίας, μπορεί να γίνει ανεκτό μέσα στα χωρικά μας ύδατα? Όχι, μέσα στα χωρικά μας ύδατα είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτό τίποτα. Και χωρίς να πούμε έτσι με φωνές δυνατές μολών λαβέ και τα λοιπά, είναι αυτονόητο και επιπλέον μπορώ να σας πω ότι αυτό το ξέρει πολύ καλά η Τουρκία. Η Τουρκία, θα σας πούν και οι δύο ειδικοί συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με την Τουρκία, δεν θα διανοηθούν να μπουν σε δικά μας χωρικά ύδατα, ξέροντας βέβαια τι υπάρχει άλλο στην λέτε, Κύπρο, η Κύπρος, τον τρόπο που άλλο η Ελλάδα. Σε αυτό θα πάμε και με τον κύριο Φράγκο. Να μας πει αν και αυτός έχει την ίδια εκτίμηση, δηλαδή ότι δεν θα τολμήσει η Τουρκία
να φτάσει σε τέτοιο βήμα πρόκλησης, στρατηγέ Φράγκο, αν δηλαδή τολμήσει να μπει ενώ στα αγορικά μας ύδατα. Ναι. Τον κύριο Φράγκο ρωτάτε ή εμένα. Να προσθέσω τον κύριο αρχηγό. Τον κύριο Φράγκο, τον κύριο Φράγκο. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο αρχηγό και να του πω ότι η εκτίμησή μου είναι απεριόριστη στο πρόσωπό του. Εκείνο όμως το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ήδη η Τουρκία έχει κάνει μια κρούση επί χάρτου. Στις 2 του μηνός, δηλαδή προχθές, είχαμε βγάλει μια ανάπτυξη ότι θα κάνουμε άσκηση δυτικά της Καρπάθων. Από την πλευρά της Μεσογείου, έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Και βγάλανε αντινάφτεξ από την Ατάλεια που λέγανε ότι από εδώ και πέρα, αφού υπογράψαν αυτό το σύμφωνο με τη Λιβύη, θα πρέπει να παίρνετε άδεια από εμάς για να κάνετε ασκήσεις εκεί. Εκτιμώ ότι δείχνουμε τώρα η κατάσταση που μας έχετε ίδια... στείλει στρατηγές πάνω σε αυτό που λέτε. Ελάτε. Για να δω τι έχετε στείλει. Καταρχήν, εδώ είναι το ιστορικό της υποθέσεως. 1977. Μάλιστα. Το προηγούμενο, σας παρακαλώ. Α, το προηγούμενο χάρτη να δείξουμε λίγο, παιδιά. Ναι, στον προηγούμενο. Συνεχίστε εσείς, κύριε Φράγκο. Ελάτε, θα το φτιάξουμε εμείς. Μιλήστε εσείς. Ωραία. Λοιπόν, το 1977 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έχει υπογράψει συμφωνία για την, υφαλοκρηπίδα με την Ιταλία. Στο βόρειο τμήμα θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένα κενό. Βεβαίως. Εκεί που ακριβώς θα ήταν το Τριεθνές. Αποδεχόμαστε λοιπόν να ξεκινήσουμε συνομιλίες και μάλιστα... Για την Αλβανία. Ναι, και ναι. Μάλιστα ήμασταν και ενάντια στον κύριο Μακρόν που δεν έδωσε το OK να ξεκινήσουν συζητήσεις Αλβανίας. Κανένα κράτος που θέλει να μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεχίζει να έχει συνοριακές διαφορές. Το 2009 η κυρία Μπακογιάννη είχε φέρει αυτή τη συμφωνία. Η Αλβανία με το πρόσχημα του δικαστηρίου, του ανωτάτου δικαστηρίου, το απέρριψε. Δεν προχώρησε ακριβώς. Άρα θα πρέπει να πάμε σε άλλα πράγματα. 14 Σεπτεμβρίου του 2018 ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε στην Κέρκυρα με τον Ιταλό ομολογό του. Γιατί δεν ζήτησε να γίνει και ΑΟΣ η συμφωνία για την υφαλοκρηπίδα, μια και ίδια είναι τα περιθώρια. Γιατί πιστεύω ότι θα καθυστερήσαμε κατά τη γνώμη σας, κύριε Φράγκο. Και έρχεται και ο κύριος Μητσοτάκης, για να είμαι αντικειμενικός, πάει στην Ιταλία προεβδομάδος και πάλι δεν θέτει το θέμα της ΑΟΣ. Από το 77 μέχρι σήμερα η κατευναστική πολιτική και η τουρκοφοβία που διακρίνει την ελληνική πολιτική ηγεσία είναι το πρόβλημα που δημιούργησε ώστε η Τουρκία να προχωρήσει. Έπρεπε να σε τα έχουμε κάνει τα βήματα στα στρατηγέ της κήρυξης ΑΟΣ και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Εκτιμώ ότι αν θέλουμε να πάρουμε ξανά την υπόλοιψη μας πίσω, άμεσα να ανακηρύξουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη για να αποκτήσουμε γεωπολιτική υπόσταση. Η χώρα δεν θεωρείται χώρα, αλλά χώρος. Για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφεται συμφωνία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι μεσολαβεί η Ελλάδα. Άρα και η Κρήτη. Τώρα, κύριε και μάλιστα Φράγκο, τον επόμενο χάρτη αν τον δείξετε. Ότι είμαστε και θα τον δείξουμε αμέσως τώρα, ότι είμαστε στο δυσκολότερο σημείο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις των τελευταίων ετών. Δυσκολότερο θα είναι εάν αποδεχθούμε να συζητήσουμε μαζί τους και δεν καταργήσουν αυτό το επέσχυντο σύμφωνο που έχουν υπογράψει με τη Λιβύη. Πιστεύετε και δεν ότι απειλήσουν εμείς τη Λιβύη ότι θα πάμε με το Χάφταρ. Είναι να μας καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κύριε Φράγκο. Και όταν έχουμε πόλεμο, καθόμαστε σε τραπέζι διαπραγματεύσεων, κύριε Αναστασοπούλου. Αλλά βάζεις όρους. Αν λοιπόν ο Λίβιος από την Τρίπολη δεν πει τέρμα εγώ δεν αναγνωρίζω και δεν παραδώσει και το σύμφωνο μέχρι αύριο, πάμε με το Χάφταρ. Και ας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αναγνωρίσει την Τρίπολη και όχι τη Βεγγάζη. Εδώ είναι θέμα εθνικής πολιτικής. Σας παρακαλώ, δείξτε τον επόμενο χάρτη. Θα τον δείξουμε βεβαίως τώρα. Θα τον δείξουμε. Ελάτε, μιλήστε αυτός εσείς ο χάρτης εκπονήθηκε. Αυτός ο χάρτης εκπονήθηκε μεταξύ 2010 και 2012. Μάλιστα. Από τον υπονάβαχο Τσιχάτ Γιαϊτσί. Όταν μίλησε ότι θα πρέπει να έρθουν σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου. Πότε όμως, όταν η Κύπρος, ένα κράτος με 45.000 κατοχικό στρατό, με τρεις διαφορετικούς πρόεδρους δημοκρατίας, υπέγραψε το 2003 συμφωνία με την Αίγυπτο για την ΑΟΣ. Το 2007 με το Λίβανο και το 2010 με το Ισραήλ. Κύριε Φράγκο, εδώ τι κάναμε, απαντώ στην κυρία Αναστασοπούλου τώρα. Βεβαίως. Απαντώ στην κυρία Αναστασοπούλου τώρα. Τι κάναμε, δεν κάναμε τίποτα. Λοιπόν, εδώ τι μας δείχνει ο χάρτης, για να το δούμε. Γιατί πώς μπορώ να παρέμβω?
Ο χάρτης λοιπόν. Τώρα κύριε Παραγιουδάκη, ένα λεπτό κύριε Παραγιουδάκη, ένα λεπτό να ολοκληρώσω το στρατηγό σου. Εγώ επεμβαίνω. Παρακαλώ, τον κύριο Φράγκο τον εκτιμώ, το ξέρει πολύ καλά από μικρό έως και τώρα. Αλλά εάν ανατρέξουμε στην ιστορία τώρα και σε λεπτομέρειες, δεν θα πούμε αυτά που καίνε αυτή τη στιγμή. Ποιος αμφιβάλλει ότι πρέπει εδώ και τώρα, αφού δεν έγινε χθες και πέρυσι και πριν 20 χρόνια, ότι πρέπει να ανακηρύξουμε ΟΣ. Ποιος δεν ξέρει ότι στα συρτάρια της περίφημης Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Ελλάδας και της Αιγύπτου υπάρχουν οι συντεταγμένοι που έπρεπε να είχαν υποβληθεί. Είναι η στιγμή όμως, κύριε Παραγιουδάκη. Ναι, είναι ακούστε, η στιγμή τώρα να γίνει αυτό. Κοιτάξτε, κύριε. Ναι, κύριε, ναι, είναι η στιγμή. Ακριβώς και είναι και η ευκαιρία. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να πούμε. Καταρχήν, δεν το συζητούμε ότι έπρεπε η ανακήρυξη της ΑΟΣ να έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια. Και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Φράγκο, αλλά και με όλους τους αναλυτές που ακούμε κάθε μέρα. Αλλά κοιτάξτε, από αναλύσεις έχουμε χορτάσει. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε σήμερα. Γι' αυτό εύστοχα θεωρώ με ρωτήσατε τι κάνουμε αν πάει ένα καράβι ή αν κάνει μια ναυτέξ από κάτω ή αυτή. Αν πούμε σε λεπτομέρειες. Λέω λοιπόν ότι πρώτον είναι ανάγκη πια και ανοίγει ο δρόμος. Αυτό κατάλαβα ότι θα συζητήσει και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας σήμερα στις 2.30 ώρα. Αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό που μας βγάλατε σήμερα, αυτή τη σπουδαία μέρα, εννοώ όπου έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε το ΝΑΤΟ. Έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Θέλω μια σύντομη απάντηση για να πάμε αμέσως μετά σε διαφημίσεις. Ναι. Η Ελλάδα, με αφορμή όλα αυτά που ακούγονται από πλευράς Τουρκίας, τουρκικές προκλήσεις, απειλές κλπ. Πρέπει να προετοιμάζεται για να διαχειριστεί ακόμη και μόνη της μία κρίση, κύριε Παραγιουδάκη. Μα βεβαίως πρέπει και μπορώ να πω ότι προετοιμάζεται και είναι ήδη προετοιμασμένη. Και ξέρετε γιατί το λέω, διότι εμείς έχουμε μια σειρά κρίσεων συνεχώς, δεν έχει σταματήσει και είμαστε πάντοτε έτοιμοι γι' αυτό. Το ζήτημα είναι άλλο αν θέλουμε να σχολιάσουμε αν οι ένοπλες μας δυνάμεις είναι στο ύψος και εκείνο σημείο που θέλουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή γιατί έχει σημασία, έχουν σημασία τα λόγια σας και του κυρίου Καλεντερίδη, θα μιλήσει αμέσως μετά και για το πόσο έτοιμες είναι οι ένοπλες δυνάμεις, τι χρειάζεται να γίνει στο επίπεδο των ένοπλων δυνάμεων για την ενίσχυσή τους, αμέσως μετά το διάλειμμα.